Σάντερ. Χαμηλά ευκαιρία! Ένα ο Γιαννιώτας με αυτή την υπέροχη παλιά του Βάντερ θα καρφώσει την... Βάντερ, τώρα το σούτ, έξω γκολ! Γκολ από το Βάντερ! Το ΑΠΟΕΛ τελειώνει το παιχνίδι! Οι Κύπροι φίλαθλοι εδώ και πολλά χρόνια με την είσοδο αρχικά της ανόρθωσης και μετά του ΑΠΟΕΛ. Εδώ ο Βάντερ θα καρφώσει την μπάλα στα δίκτυα του Κουαράση. Αλεξάνδρου, προτιμάει το Βάντερ. Κάνει το overlap Αλεξάνδρου. Ο Βάντερ θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ντεκαμάρκο από κοντά είναι της απουσίας του Βλασόπουλου. Ο Βάντερ με τα αριστερό σημαδεύει τον συμπατριώτη του και ο Ντεκαμάρκο με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στην ανοιχτή γωνία του Μάστρου για το 1-0 του ΑΠΟΕΛ. Ο Βάντερ ελευθερώνεται, θα επιχειρήσει μόνο στο σουτ. Είναι καλό, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Βάντερ παίρνει αυτό το οποίο βάσει τη απόδοση του δεύτερο ημίχρονο δικαιούτο. Του οποίου η τεχνική ξεδιπλώνεται εδώ σε όλο τη το μεγαλείο. Κοιτάξτε, η μπάλα στο αριστερό, υπέροχο φαλτσαριστό σουτ. Κακή εκτίμηση της φάσης από τον Μάστρου, η μπάλα αναπάβεται στα δίχτυα του. 2-0 για τον ΑΠΟΕΛ με σκόρερ τον Βάντερ Βιεϊρά. Από ακόμα μια κάμερα αυτό το υπέροχο σε εκτέλεση τέρμα. Για το ΑΠΟΕΛ στην καρδιά της περιοχής γκολ. 2-0 από τον Σωτηρή. Η εκτέλεση του κόρνερ στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Βάντερ μπροστά του ο Ρομπέρς. Βάντερ για την σέντρα. Πισινή κεφαλιά. Γκολ! Ο Βάντερ, πισινή κεφαλιά. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 από τον Ντεκαμάρκο. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ στο πρώτο δοκάριο Ντεκαμάρκο. Για Βάντερ. Επιχειρεί το φαλτσαριστό σουτ γκολ. Εκπληκτικό γκολ από τον Βάντερ. Αυτό το εκπληκτικό γκολ, εκπληκτικής επινόησης γκολ από τον Βραζιλιάνο με αυτό τον φαλτσαριστό σουτ, έστειλε την μπάλα. Το κόρνερ του Βάντερ συστημένη στο κεφάλι, λάθος της άμυνας της ΑΕΛ, δεν υπάρχει κανένας παίκτης και από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ο Μπαράλ για να διώξει Ντεκαμάρκο κεφαλιά, τρέχει ο Βάντερ, τρέχει ο Μωράης, αλλά είναι πιο κοντά, έγινε το λάθος με τον Βάντερ, ευκαιρία ο Μωράης για το 2-0 θα το κάνει. Τραγικό λάθος από την άμυνα της ΑΕΛ, από τον Λαφράντς. Κοιτάξτε πόσο άσχημα γυρίζει για τον Ρωμό και πόσο εύκολα θα σκοράρει ο Μωράης. Τραγικό λάθος για την ΑΕΛ. Γκολ για το ΑΠΟΕΛ. 2-0. Βάντερ. Απευθείας το πάει. Δοκάρι παρά την απόκριση του Κόπριβετς. Στο 73ο λεπτό η εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο. Έβαλε το χέρι ο Κόπριβετς. Η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι. Και από εκεί εξωστρακίστηκε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Βάντερ. Κεφαλιά του για Βερένα. Τίποτα. Ο Τόμας Κρίστιανσεν φωνάζει συνεχώς τον Μπαράλ να πηγαίνει κοντά στον Πιερό για να γεμίζουν σε κάποιες περιπτώσεις τα καρέ της ΑΕΛ. Να δούμε εδώ την περίπτωση. Ο Βάντερ πέρασε όποιον βρήκε ευκαιρία. Το σουτ καλό. Γκολ! Τρομερό! Ο Βάντερ πέρασε όποιον βρήκε. Τέσσερις παίκτες της ΑΕΛ και κάνει το σουτ για να νικήσει τον Ρώμο. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε από πού ξεκινάει. Θα περάσει 2-3 τον Νικολάου. Θα μπει μέσα και εκεί πρώτο Ανδρέα Κυριάκου θα κάνει το σουτ. Δύσκολο σουτ, ωραίο σουτ. Θα νικήσει τον Ρώμο για να κάνει έτσι το ΑΠΟΕΛ. ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ μάλλον 0. Άλλαξε παιχνίδι. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Βάντερ. Προϋποθέσεις τώρα. 3 εναντίον 3. 4 εναντίον 4. Έρχεται και ο Μπαράλ. Ευκαιρία. Ο Εμπεσίλιο περνάει τον Ρώμο. Από την κακή μαλλιά. Λανθασμένος υπολογισμός του Μάριο Νικολάου. Για τον Χάρη Κυριάκου πετάχτηκε ο Βάντερ. Και κοιτάξτε πώς βγάζει τον Εμπεσίλιο. Κανένα offside. Περνάει. Ο Αλονεύτης παραμπεί στην φάση. Ο Σωτηρίου, η μπάλα έφτασε στον Βάντερ. Έχει χώρο για τον Σούτο Βάντερ. Πλασάρι και κάνει το 3-1 για τον ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Κάπου εδώ νομίζω αρχίζουν τα προϊόρτια του τίτλου για τους γαλαζοκίτρινους. Αφού στο δεύτερο από τα 18 λεπτά των καθυστερήσεων ο Βάντερ Βιέρα γράφει το 3-1. Ξανά εδώ η φάση. Από το μπέρδεμα που έγινε εκεί ο Σωτηρίου πέρασε στον Βάντερ. Έβαλε την μπάλα μπροστά, πλάσαρε με το εξωτερικό στην γωνία του Παναγή, ο οποίος παρά την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να αποτρέψει το τρίτο γκολ. 1-3 και πάμε στους συναδέλφους, στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Ο Νησίφορος.